Και υποδεχόμαστε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, την υποψήφια πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Έχετε 3 μήνες μπροστά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολύτζο. Με πολλή δουλειά. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω... Να είστε καλά. Αυτό είναι νομίζω αυτό που χρειάζεται περισσότερο. Πολλή δουλειά, πολλής αγώνας, πολύ τρέξιμο για να μπορέσουμε να σηκώσουμε ξανά το ΠΑΣΟΚ ψηλά και να κάνουμε μια ολική επανεκκίνηση. Να σας πω, είναι σε ηλικία που σας αφορά αυτό το βιβλίο, τα δικά σας παιδιά, εφηβεία, η μεγάλη έκρηξη, πώς θα επιβιώσουν οι γονείς. Όχι απλά, όχι απλά. Μα, να το στείλουμε, έχουμε να ζητήσουμε από τη Διόπτρα ένα ακόμη αντίτυπο. Πέρα από αυτό που θα χρειαστώ δίνουμε. Επιτρία. Ναι. Οι δύο είναι στην Καραμπαμπά με εφηβεία, 16, 13 και η μικρούλα έρχεται με φόρα στην προεφηβεία, 10 ετών. Άρα θέλετε να αποδείξετε σίγουρα 3 αντίτυπα. Ότι οι γυναίκες μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλαπλούς ρόλους. Γιατί έτσι κι αλλιώς είστε μια γυναίκα καριέρας. Λέτε τώρα εγώ πάω να χτυπήσω πιο ψηλά, να μπω μπροστά για να ανατάξει η παράταξη, για να αναταχθεί η παράταξη, συγγνώμη για το λάθος, και να είμαι και καλή μάνα, και ξέρουμε τι σημαίνει εφηβεία στην εποχή μας, και σύζυγος, σύντροφος, φίλη, έχει πάρα πολλές ρόλες ο καθένας και κάθε μία. Λοιπόν, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Δεν είναι σίγουρα καθόλου εύκολο, ειδικά για γυναίκες, το να βγαίνουν μπροστά, να πηγαίνουν μπροστά. Αλλά ξέρετε κάτι, μέσα και από αυτήν την δική μου κίνηση και αυτήν την πρωτοβουλία μου, θέλω να μπορέσω και με το δικό μου παράδειγμα να δείξω ότι οι γυναίκες, ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και μπορούμε να τα καταφέρουμε παντού. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και να είμαστε μαμάδες δίπλα στα παιδιά μας, να είμαστε σύντροφοι δίπλα στους άντρες μας, αλλά να κυνηγούμε και το δικό μας όνειρο προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Εγώ μέσα από την πολιτική, αυτό είναι αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Ξέρετε, για εμένα η πολιτική είναι το τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τη χώρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων. Και επειδή δεν είμαι άνθρωπος των μηχανισμών, κύριε Πολύζο, εγώ έχω, αν θέλετε, όλα αυτά τα χρόνια, τα 17-18 χρόνια που είμαι στην πρώτη γραμμή, από μικρό κορίτσι, έχω λιώσει παπούτσια με το να είμαι διαρκώς μέσα στην κοινωνία. Αυτό προσπαθώ να κάνω, αυτό το μοντέλο θέλω να φέρω, και με καθαρές θέσεις, με δυναμική φωνή, με διαρκή, αν θέλετε, με διαρκείς πρωτοβουλίες μέσα στην κοινωνία, να δείξω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί πραγματικά να ανακτήσει την επαφή του με την κοινωνία, ότι μπορεί να εμπνεύσει ξανά την κοινωνία και να δώσει λύση στα προβλήματά της. Λοιπόν, γίνονται αρκετές παράλληλες συζητήσεις. Θα πρέπει πρώτα τα όργανα να ορίσουν ποιο ΠΑΣΟΚ θέλουμε? Είναι πια δουλειά της νέας Προέδρου, του νέου Προέδρου, να το κάνει αυτό, να εμπνεύσει δηλαδή με τις δικές του θέσεις, γιατί μιλήσατε για καθαρές θέσεις. Η άλλη συζήτηση που γίνεται για το αν εξλάντλησε τη δυναμική του ο Νίκος Ανδρουλάκης σε αυτή τη διετία που είναι στο τιμόνι του ΠΑΣΟΚ, θα φανεί στις κάλπες του Οκτωβρίου πια. Με την έννοια ότι και εκείνος θα είναι υποψήφιος και θα φανεί τη δυναμική έχει ή του έχει απομείνει. Πάμε λίγο στο θέμα των καθαρών θέσεων. Δεν είχατε μέχρι σήμερα καθαρές θέσεις. Θέλω να πω ότι λίγο μπορεί να συνεθλεί, να... δεν ξέρω τώρα αν ήταν ακριβώς οι συμπληγάδες που συνέθλιψαν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα δηλαδή σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε μια ρευστότητα στο πολιτικό προσωπικό έτσι κι αλλιώς. Ήταν αδύναμη κεντροαριστερά σε αυτή τη φάση της ισχυροποίησης εδώ και μια πενταετία του δεξιού πόλου? Θεωρώ ότι χάσαμε μια ιστορική ευκαιρία. Γιατί πρέπει να δούμε το σύνολο του πολιτικού πλαισίου ποιο είναι. Είχαμε λοιπόν από τη μία τη Νέα Δημοκρατία να καταραίει, να χάνει 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους εξαιτίας της αναποτελεσματικής πολιτικής της, και από την άλλη είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ που έχασε 350 περίπου χιλιάδες ψηφοφόρους. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ, αντί να εισπράξει, δυστυχώς έχασε
άλλους 110.000 ψηφοφόρους. Αυτό είναι κάτι το οποίο λοιπόν νομίζω οφείλει να μας προβληματίσει και θεωρώ και σας το λέω ότι αν δεν καταλαβαίνουμε και αν δεν βλέπουμε την αλήθεια κατάματα, αν δεν βλέπουμε ότι τελικά έτσι συνέβησαν τα πράγματα και ότι ενώ μπορούσαμε ρεαλιστικά να είμαστε δεύτεροι, όπως έδειχναν οι δημοσκοπήσεις από τον Νοέμβρη μέχρι και τον Γενάρη που παίρναμε 16 και 17% και τελικά ξαναοδηγηθήκαμε στην τρίτη θέση. Αν δεν μπορούμε να δούμε την πραγματικότητα, αν λέμε ότι τελικά όλα τα κάναμε καλά και ότι τελικά μια χαρά πήγαν τα πράγματα, τότε φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάτι καινούριο για να δοθεί στην ελληνική σας κοινωνία. Σας ζητώ να Εγώ κάνετε αυτό το μια, πρεσβεύω. Συγγνώμη, μια αναγκαστική παύση. Σας βγάζουμε για λίγο για να μπορέσουμε να σας καλέσουμε, να εξηγήσω ότι την βλέπουμε μια χαρά την κυρία Γιανακοπούλου, αλλά επειδή κάνει κάποια μικρά κολλήματα το ίντερνετ, χάνουμε και αυτό μπορεί να είναι κουραστικό για τον τηλεθεατή. Έτσι, το να μην την έχουμε διαρκώς με σταθερό ήχο, ενώ το έχετε διαπιστώσει κι εσείς. Φιλοξενούμε την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, την υποψήφια πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μας λέγατε ότι στην περίοδο ειδικά της βαθιάς κρίσης του ΣΥΡΙΖΑ, προσδιορίσατε και το διάστημα, Νοέμβριο με Γενάρη, ήσασταν καθαρά στη δεύτερη θέση και είχε κατρακυλήσει κάποιες στιγμές, αποτυπωνόταν και με μονοψήφιο νούμερο ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς χάθηκε, πού χάθηκε, πού εξαντλήθηκε αυτό το πολιτικό κεφάλαιο? Εγώ θεωρώ ότι έχει λοιπόν να κάνει πάρα πολύ με το ζήτημα της καθαρότητας της θέσης μας, με το ζήτημα της φυσιογνωμίας μας και με το ζήτημα του στίγματός μας, όπως τελικά αυτό φάνηκε μέσα από τα 3 νομοσχέδια τα οποία ήρθαν στη Βουλή και παραδείγματος χάρη για το ζήτημα της επιστολικής ψήφου, κύριε Πολύζο. Εκεί πέρα που αυτό αποτελούσε μια πάγια θέση, καταστατική θέση και γραμμή του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό το οποίο είχε θέσει αυτή την πρόταση πολλά χρόνια πιο πριν, τελικά εμείς το καταψηφίσαμε, ενώ θα μπορούσαμε πολύ απλά για να πω τι θα έκανα εγώ. Αν για πείτε μας, γιατί και τότε είχατε διαφοροποιηθεί, όπως και για τις μεταβολές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαφοροποιηθήκατε. Για λέτε όμως να δούμε με την επιστολική ψήφο. Ότι θεωρώ λοιπόν, γιατί θέλω πάντα να μιλάω θετικά και θέλω να προσφέρω με έναν θετικό τρόπο την διαφορά. Με το δικό μου πλάνο, με το δικό μου σχέδιο, τι έχω να προτείνω. Εγώ λοιπόν θα κατακεράβνωνα την κυρία Κεραμέως για την τροπολογία της τελευταίας στιγμής όπως την έφερε, θα της έκανα πρόταση μομφής, θα καταψήφιζα την τροπολογία, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα καταψήφιζα το νομοσχέδιο της επιστολικής, κάτι το οποίο, όπως σας είπα, ήταν σύμφωνο με τις δικές μας αρχές, ήταν δική μας θέση που την πήρε ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως επίσης όσον αφορά το ζήτημα των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Αν εγώ ήμουνα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αυτό το οποίο θα έκανα θα ήταν πρωτίστως και σίγουρα όχι τον τελευταίο μήνα, αλλά πολύ καιρό πιο πριν, γιατί το ξέραμε ότι θα έρθει το νομοσχέδιο. Θα είχα συγκαλέσει τα όργανα, το Πολιτικό Συμβούλιο, θα είχα κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία, μιλώντας με όλους τους φορείς, με τους πριτάμεις, με καθηγητές, να έχω την θέση μου, η οποία, σας υπενθυμίζω, η θέση του ΠΑΣΟΚ ήταν θετική. Ήταν το πρώτο που έθεσε με τον Γιώργο Παπανδρέου την ανάγκη δημιουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, σχεδόν 10 και χρόνια πριν. Με αυτό λοιπόν και έχοντας φέρει την θέση στα όργανα και κάνοντας θετική εισήγηση προς αυτό, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε, ναι, να εκφράσουμε τις διαφοροποιήσεις μας ή την ανάγκη να υπάρχουν εχέγγυα ποιότητας και πολύ αυστηρός έλεγχος, να πιέζαμε προς αυτή την κατεύθυνση, όμως να είχαμε θετική αντιμετώπιση ενός νομοσχεδίου που, όπως σας ξαναλέω, τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια ήταν και γραμμή, θέση, ριζοσπαστική θέση του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια πριν. Όλο αυτό λοιπόν και νομίζω ο εταιρεοπροσδιορισμός του ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό είναι αυτό το οποίο συνέβη τελικά, κύριε Πολύζο. Το ΠΑΣΟΚ δεν αυτοπροσδιορίστηκε, φοβήθηκε σε αυτά τα κρίσιμα νομοσχέδια. Έτερο προσδιορίστηκε
για να μην θεωρηθεί ίσως ότι υπερψηφίζει νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω γιατί, και τελικά ταυτίστηκε με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ και με όλους τους άλλους που ήταν σε ένα στήρο όχι, δίνοντας μάχες του παρελθόντος, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Εγώ αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν ταιριάζει και δεν αρμόζει ο ετεροπροσδιορισμός. Είμαστε ένα ιστορικό κόμμα που έχει αλλάξει τη χώρα. Χρειάζεται λοιπόν με πολύ μεγάλη σαφήνεια στις θέσεις μας να υπερασπίζουμε τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας, αυτό το οποίο ιστορικά το ΠΑΣΟΚ πάντα εξέφρασε. Αυτό λέω, αυτό εκφράζω, την καθαρότητα λοιπόν στις θέσεις, το δυναμισμό. Θεωρώ, κύριε Πολύζο, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης στα οποία υπερπροβάλλεται η κυβέρνηση, πολλές φορές και με έναν τρόπο που είναι σχεδόν προκλητικός. Από την άλλη έχουμε τον κύριο Κασελάκη που πλέον γνωρίζουμε ακόμα και τι καφέ πίνει. Ναι, κερδίζει άλλου είδους προσοχή, καταλαβαίνω τι λέτε. Παρά τα αυτά είναι διαρκώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι θέσεις μας φαίνεται ότι τελικά δεν ακούστηκαν ποτέ. Χρειάζεται να ακουστούν λοιπόν και με πιο σύγχρονο λόγο και με ένα άλλο ύφος, το οποίο θα προσεγγίσει ακόμα περισσότερο τους νέους ανθρώπους, το οποίο θα προσεγγίσει και θα κάνει την κοινωνία να αισθανθεί ότι μιλά στην καρδιά και την ψυχή της, ότι τους αφορούν πραγματικά αυτά τα οποία λέμε. Και βεβαίως αυτό, σε συνδυασμό με διαρκείς πρωτοβουλίες, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να εκφράσει θέσεις, προτάσεις που θα κάνουν τον κόσμο να αισθανθεί ότι μιλά για αυτούς. Όχι απλά ένα τεχνοκρατικό ύφος, ένα τεχνοκρατικό στυλ. Ξέρετε, κυρία Γιαναγοπούλου, αν δεν είχατε την ίδια ηλικία ως κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία, είστε και τα δύο κόμματα της μεταπολίτευσης, θα λέγαμε ότι γέρασε το ΠΑΣΟΚ. Άρα θέλει μια γερή ανακαίνιση. Αλλά μοιάζει να έχει σημάδια μεγάλης κόπωσης στο ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να βρεθεί αυτή η ισορροπία, γιατί έχει και τις παρακαταθήκες του το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή έχετε παράσημα, έχετε λόγους να νιώθετε περήφανοι για αυτά τα 50 χρόνια. Γίναν και ωραία πράγματα, δεν είναι το ΠΑΣΟΚ που κατέστρεψε τη χώρα που λένε κάποιοι. Αλλά πρέπει να βρείτε αυτή την... Και που τώρα θέλουν και να συνεργαστούμε, και που τώρα αυτοί που έλεγαν ότι το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε τη χώρα θέλουν τώρα και να συνεργαστούμε μαζί. Τώρα θυμήθηκαν ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ ίσως να μην ήταν και τόσο κακό και θυμούνται ότι άρε παιδιά υπάρχετε κι εσείς τώρα που είναι στα κάτω τους. Γιατί όταν ήταν στα πάνω τους δεν μας πολύ έβλεπαν, για την ακρίβεια μας λαιλάτισαν, μας λιδόρισαν, μας κατασυκοφάντησαν. Και επειδή ξέρετε κύριε Πολύζο, εγώ είμαι ΠΑΣΟΚ. Είμαι και θα είμαι ΠΑΣΟΚ. Στην πρώτη γραμμή και στα πιο δύσκολα, χωρίς να έχουμε υπηρετήσει σε υπουργεία ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς είμαστε, και εγώ μιλώντας τέλος πάντων για τον εαυτό μου, μπήκα στο ΠΑΣΟΚ στα δύσκολα, δίνοντας μάχες διαρκώς από τότε. Δεν έλειψα ούτε λεπτό, ούτε στιγμή. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Από εκεί και πέρα, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με αυτό το οποίο λέτε. Ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται να τα δει όλα από την αρχή. Και χρειάζεται να τα αλλάξει όλα από την αρχή. Δείτε τι έγινε στη Μεγάλη Βρετανία. Δείτε τι έγινε, τι συνέβαινε στους εργατικούς με τον Κόρμπιν, που κι αυτός το πήγε το τιμόνι, νομίζω ετεροπροσδιορίστηκε πάρα πολύ με όλα αυτά τα οποία βγήκε και έλεγε. Και δείτε πώς με τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έφερε ολική αλλαγή και στη φυσιογνωμία και στην ταυτότητα του εργατικού κόμματος, πώς τελικά σάρωσε και αυτή τη στιγμή ξεκινάει τη διακυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό λοιπόν λέω κι εγώ. Και αυτό πρεσβεύω ότι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ ένα σύγχρονο κόμμα. Ένα ανοιχτό κόμμα που δεν θα δίνει μάχες οπισθοφυλακής. Όπως φάνηκε ότι έδωσε μια τέτοια μάχη, όπως σας είπα πιο πριν, με τα νομοσχέδια αυτά των μη κρατικών ή και της επιστολικής ψήφου. Πρέπει να φανεί ότι είναι ένα κόμμα που είναι μπροστά, το οποίο έχει να μιλήσει στην ελληνική κοινωνία από τη μία για τα τεράστια προβλήματα της καθημερινότητάς της, με την ακρίβεια, με τα ζητήματα του δημόσιου συστήματος υγείας, μιλώντας με έναν τρόπο, αν θέλετε, πραγματικά να αφορά τον κόσμο, και από την άλλη πρέπει να θέσει και με τα μεγάλα διακυβεύματα του μέλλοντος. Με την ρομποτοποίηση κινδυνεύουν να χαθούν το 30% των θέσεων εργασίας. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την κλιματική κρίση. Η Θεσσαλία είναι η κατεξοχήν περιοχή που έχει υποστεί τα πάνδυνα
από την κλιματική κρίση, από εγκληματικές αμέλειες του παρελθόντος, με κακοδαιμονίες και παθογένειες τόσο της αυτοδιοίκησης όσο και της δημόσιας διοίκησης, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει πάντα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει τι θα κάνει την επόμενη χρονιά, που τα χωράφια του είχαν καταστραφεί και δεν μπορούν να παράξουν ξανά, που υπάρχει ένα παντελώς αόριστο πλαίσιο για το πότε θα μπορέσει να έρθει αυτή η στήριξη, να υπάρξει η ανάταξη των χωραφιών, των περιουσιών του κόσμου. Είχα έρθει στη Θεσσαλία, όταν είχαμε έρθει όλα αυτά τέλος πάντων τα κλιμάκια, είχα δει πράγματα με τα ίδια μου τα μάτια. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με καθαρό τρόπο και για όλα αυτά τα ζητήματα. Και όπως σας λέω, πάντα σε συνδυασμό με τα ζητήματα της καθημερινότητας του κόσμου και τα ζητήματα της ακρίβειας, που δεν μπορεί να αναλώνονται, είναι πολύ σημαντικό το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ. Και αυτό το εκφράζουμε. Όμως εξίσου σημαντικό είναι να δούμε τι γίνεται με τη στήριξη των εισοδημάτων. Τι γίνεται με τους ανθρώπους, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι παίρνουν συντάξεις χαμηλές, ακριβώς με τη στέγη. Τι έχουμε είναι να πολλά. Πούμε για πολλά ακόμα θέματα. Να σας πω, το καλοκαίρι φαντάζομαι ή θα έχει ένα συνδυασμό διακοπών παύλα περιοδιών ή θα έχει περιοδίες. Θα προσπαθήσω να τα συνδυάσω και τα δύο. Γιατί όπως σας είπα, πρέπει να προσπαθήσω και ως μαμά τριών κοριτσιών να μην κάνω και τα παιδιά να υποφέρουν όλη αυτή την περίοδο. Ο μπαμπάς δουλεύει το καλοκαίρι, δεν έχω υπόψη μου, είναι σε παράσταση. Ο μπαμπάς ευτυχώς αυτό το καλοκαίρι, τι να πω, σαν να το ξέραμε, θα είναι πιο ελεύθερος. Συμπαραστέκεται στον αγώνα της σύζυγου να έχει περισσότερο χρόνο εκείνος για τα παιδιά. Εγώ θα σας εξομολογηθώ το εξής. Πριν πάρω την οποιοδήποτε απόφαση, κάναμε οικογενειακό συμβούλιο. Και ο άντρας μου και τα κορίτσια μου μου είπαν: «Μαμά, εσύ μας λες ότι πρέπει να κυνηγούμε πάντα το όνειρό μας. Εσύ τι θα κάνεις? Δεν ήρθε τώρα λοιπόν η ώρα να κυνηγήσεις και εσύ αυτό που θες?» Και οφείλω να σας ομολογήσω ότι έπεσα στα πατώματα, κυριολεκτικά. Άρα θα μας συγκινούμαστε εμείς που δεν. Είναι θα πολύ προσπαθήσω λοιπόν να τα συνδυάσω και τα δύο. Θέλω να γυρίσω, και το έχω πει και είναι στοίχημα για εμένα, να γυρίσω από τον Εύρο μέχρι και τη Γάβδο. Θέλω να έρθω στη Θεσσαλία, να γυρίσω σε όλους τους νομούς και κατά κύριο λόγο να μιλήσω με τον κόσμο. Βεβαίως τα μέλη και τα στελέχη, για μένα όμως, κύριε Πολύζο, και αυτό είναι αυτό το οποίο πρεσβεύω. Θέλω να μιλήσω με την κοινωνία, με τον κόσμο, με τους παραγωγικούς φορείς. Αυτή είναι η πολιτική που ξέρω. Αυτή είναι η πολιτική που έχω υπηρετήσει, αυτή είναι η πολιτική που θέλω να υπηρετήσω και σε αυτή την καινούργια, τη νέα προσπάθεια την οποία κάνω, αυτό θέλω να αναδείξω και γι' αυτό θα παλέψω. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πολύ καλή επιτυχία. Καλά. Γεια σας, εγώ εδώ θα είμαστε για να τα πούμε ξανά και ξανά. Δώσατε. Γεια σας, κυρία Γιαννακοπούλου.